Η μάχη της διαδοχής ξεκίνησε στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του κόμματος. Κανείς δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του, ωστόσο οι πληροφορίες που υπάρχουν δείχνουν πως φαβορεί για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που θα αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα, θεωρείται η Έφη Αχτσιόγλου που βρίσκεται στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα και έχει διατελέσει Υπουργός Εργασίας και Τομεάρχης Οικονομικών. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι και θα παραμείνει ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα και για την αριστερά παγκοσμίως. Μαζί του θα συνεχίσουμε να δίνουμε αγώνες για τους πολλούς, για έναν κόσμο ισότητας και ελευθερίας, για μια κοινωνία αξιοπρέπειας. Παρόν στην κούρσα της διαδοχής δεν αποκλείεται να δηλώσει και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος στην πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ενώ υπηρέτησε ως Υπουργός Εσωτερικών και Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Απαιτείται από όλους μας μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμαστε. Έχουμε να δώσουμε μια πολύ μεγάλη μάχη μπροστά μας, η οποία είναι μια μάχη για την αριστερά και για την προοδευτική παράταξη. Τις προθέσεις του δεν έχει εκδηλώσει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, που φερόταν ως πιθανός υποψήφιος στην περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας δεν άλλαζε την απόφασή του να επαναδιεκδικήσει την Προεδρία. Οι σχέσεις των δύο ανδρών σε εσωκομματικό επίπεδο έχουν περάσει από χίλια κύματα. Μερικά πράγματα που κάνει θα μπορούσε να τα κάνει για να ισχυροποιήσει τη θέση του, ενώ δεν χρειάζεται, γιατί δεν τον αμφισβητεί κανένας. Με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση της Ρένας Δούρου, η οποία βγήκε δεύτερη σε ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του 2022. Για τον οποιοδήποτε και την οποιαδήποτε μπορεί να είναι θεμητό να έχει φιλοδοξίες και να θεωρεί ότι μπορεί να διαδεχθεί τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα. Το μόνο εξωκοινοβουλευτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ για τον οποίο φέρεται να λιγοστεύουν οι πιθανότητες να διεκδικήσει την Προεδρία του κόμματος είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος ξεχώρισε στην τελευταία προεκλογική περίοδο. Να χτίσουμε μαζί μια δίκαιη κοινωνία. Μια κοινωνία με ευημερία για όλους. Το σπριντ για την επόμενη ημέρα στην αξιωματική αντιπολίτευση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πυκνώνουν οι ψήθυροι πως ένας από τους διεκδικητές θα είναι και ο Παύλος Πολάκης. Μην το κουβεντιάζουμε, μην το αυτόνουμε. Επειδή εμείς στηρίξαμε τη φτώχεια, πήραμε 32. Επειδή γαμπάμε τους μεσαίους, πήραν οι άλλοι 40. Τις προθέσεις του σχετικά με την κούρσα διαδοχής ξεκαθάρισε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης. Δεν ενδιαφέρομαι να είμαι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα θέσω υποψηφιότητα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ.